Καλημέρα σε εσάς και στην σταδιά μου. Καλημέρα κύριε Κυριάκου. Είστε τώρα εκεί στην περιοχή? Ναι, είμαστε εδώ πέρα τώρα στην περιοχή για τυχόν αναζωπηρέφη. Ανόγυρα ή Τριμύκλινη είναι εκεί που υπάρχει έτσι μεγαλύτερος κίνδυνος η αναζωπήρωση? Είμαστε εδώ στην Τριμύκλινη γιατί είναι και κρατικό δάσος και είναι πλησίον του κρατικού δάσους και έχουμε αρκετές δυνάμεις εδώ πέρα για τυχόν αναζωπηρέφη. Να, κύριε Κυριάκου, μας είπε και ο κοινοτάρχης τι κατέγραψε αυτή η πυρκαγιά. Δεν μπήκε στο κρατικό δάσος, αλλά όλα δάση είναι. Και τα πεύκα, όλα όσα κάηκαν. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα τι κατέγραψε αυτή η πυρκαγιά? Όπως σας είπε και ο φίλος Ανδρέας, ο κοινοτάρχης της Τριμύκλινης, κατέγραψε άγρια βλάστηση. Το πρόβλημα είναι τα πεύκα που κατέγραψε, που δεν αναπληρώνονται. Η άγρια βλάστηση θα επανέλθει γρήγορα. Αλλά τα πεύκα θέλει πάρα πολλά χρόνια για να επανέλθει. Να. Τώρα, κύριε Κυριάκου, ήταν δύσκολο το έργο της πυρόσβεσης, ήταν δύσβατη η περιοχή, χρειάστηκαν βεβαίως τα πτυτικά μέσα, αλλά γενικά έτσι είχε περιπτώσεις που σας ξέφυγε, ήταν έντονη άνεμη, τι? Να σου πω, κοίτα, ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση, ήταν πολύ δύσκολη που είχαμε, λόγω του δύσβατη της περιοχής, του ανάδειου της περιοχής, στην θερμοκρασία, δηλαδή ανέμενε, δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε άνετα. Γι' αυτό και έχει ανοίξει τη σταλιά, αλλά με την πτώση του αέρα και την ψηλή θερμοκρασία προς το βράδυ και υπεράσσοντας το σπάσιο στο συναδέλφο μας, η πυρκαγιά δεν φύγε με τον έλεγχο. Ήταν πολύ δύσκολη στη σταλιά μου. Ναι. Και τώρα είπατε ότι είστε εκεί, αντιλαμβάνομαι, μεγάλη δύναμη. Ναι, είμαστε αρκετές δυνάμεις, θα είμαστε εδώ για 3-4 μέρες. Ναι. Εδώ είναι πέραν του 1 χιλιομέτρου λάστιχα που έχουμε λαχλώσει εδώ για να φτάσουμε νέο. Δεν είχε πρόσβαση με δυνάμεις και ξέρω εγώ, ήταν πολύ δύσβατη περιοχή. Και κύριε Κυριάκο, επειδή μιλάμε και για πεύκα, ξέρετε, έτσι όπως σιγοκαίνε, μπορεί να πεταχτεί κάτι, και διότι είναι σύμμαχοι της φωτιάς, αλλά δεν ξέρετε ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να συμβεί. Μπράβο, γι' αυτό έχει ισχυρές δυνάμεις εδώ πέρα. Όλο το βράδυ δουλεύαμε μέχρι τα ξημερώματα για να ενισχύσουμε την υποέλεγχο, να την ασφαλίσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά θα είμαστε εδώ για 3-4 μέρες για τυχόν αναζωπηρώσει. Δεν μπορεί να ρισκάρουμε τα λάθη μας. Σαφώς και όχι, και να ευχηθούμε να μην προκύψει η πυρκαγιά κάπου αλλού, κύριε Κυριάκου, διότι όσες και να είναι οι δυνάμεις μας, δεν μπορούν να είναι παντού την ίδια ώρα. Δηλαδή, το κόσμο είναι στα ώρα της εξάμεινης της σκάδια μου, από μια στην άλλη πυρκαγιά, άνθρωποι εδώ πέρα δουλεύουμε 24-22 ώρες τις συνεχόμενες. Να. Πολύ δηλαδή, κύριε Κυριάκου, υπάρχουν συνάδελφοί σας ή και εσείς που δεν προλαβαίνετε να πάρετε ένα ρεπό μετά από την κατάσταση που είχαμε και τις προηγούμενες μέρες και καλείστε ακριβώς επειδή χρειάζεται ισχυρή δύναμη ξανά και ξανά, χωρίς ξεκούραση? Μπράβο, εδώ είμαστε χάσει το πρωί, κάνουμε το 4-30 ώρες. Πάμε σπίτι, κάνουμε ένα μπάνιο ξεκούραση για 3 ώρες και χάσει να αλλάξει ένα τον άλλο συνεχώς. Μάλιστα. Ευτυχώς που έχουμε και εθελοντές, κύριε Κυριάκου, που είναι παρά το πλευρό σας, που βοηθούν όπως μπορούν. Είναι πολλοί και οι εθελοντές και τους ευχαριστούμε. Είναι πολλοί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολλοί και οι βοηθειάτες. Ειδικά αν είναι συνεργάσιμοι για να βοηθούν όπως πρέπει, είναι πολύ τιμή. Και βλέπουμε ευτυχώς στην Κύπρον, θέλετε ότι υπάρχει πολύ εθελοντισμό. Ειδικά υπάρχει μια συνειδητοποίηση για τα δάση μας. Και αυτό είναι χαρά του ιδιαίτερα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριάκου. Καλή δουλειά. Να σας ευχηθώ καλή ξεκούραση. Να είστε καλά τώρα.